Ο Ταγίπ Ερντογάν δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι η Ελληνογυπτιακή Συμφωνία από την Τετάρτη που θα ψηφιστεί στη Βουλή θα μπει στο φάκελο των όποιων μελλοντικών ελληνοτουρκικών διαβολεύσεων. Τώρα, τα πράγματα είναι δύσκολα. Η παράταση της τουρκικής ναύτεξ δεν διευκολύνει καθόλου την επανέναρξη των διερευνητικών επαφών. Στην Αθήνα εδώ τα τηλέφωνα έχουν πάρει φωτιά. Η Αθήνα τηλεφωνεί στους συμμάχους μας. Το Βερολίνο θέλει και πιέζει προς την έναρξη του ελληνοτουρκικού διαλόγου. Να δούμε αύριο τι θα πει ο Χάικο Μάας, ο οποίος δεν συνηθίζεται να συναντάται με τον Πρωθυπουργό, αλλά συνήθως βλέπει μόνο τον ομόλογό του. Θα δει λοιπόν και τον κύριο Δένδια και τον κύριο Γιάκο Μητσοτάκη στις 11.30, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος θα ψηφίσει παρόν την Τετάρτη στη Βουλή. Στην Άγκυρα, όπως είπε και ο Παντελής Βαλασόπουλος, θα δει μόνο τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Και την Πέμπτη έχουμε τη Σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί να δούμε εάν θα συζητήσουν οι Ευρωπαίοι και θα πούνε κάτι που θα αλλάξει, που θα πείσει τον Ταγίπ Ερντογάν ότι πρέπει να αλλάξει. Καταρχήν πρέπει, Αλεξία, να πιστούν οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι. Γιατί μέχρι στιγμής αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι μόνο Ελλάδα και Κύπρος έχουν επιτακτικά ζητήσει κατάλογο κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας. Κανείς μέχρι στιγμής στο χαρτί δεν έχει βάλει τα πράγματα κάτω. Αυτό που περιγράφεις δεν έχει αλλάξει καθόλου και από την προηγούμενη σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών. Μόνο Ελλάδα και Κύπρος έχουν προτείνει κυρώσεις προς την Τουρκία. Θα συζητηθούν όμως την Πέμπτη στο άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών που θα γίνει στο Βερολίνο. Να δούμε λοιπόν αν θα αποφασίσουν κάτι που θα πείσει τον Ταγίπ Ερντογάν να αλλάξει στάση. Σήμερα πάντως ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, ο Μπόικο Μπορίσοφ, ήταν εδώ στην Αθήνα. Είχε μια συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο πλαίσιο της τελετής συμφωνίας για την υπογραφή της. Του σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Και εμείς πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός. Τα ωφέλη είναι προφανώς και γεωπολιτικά. Με το νέο άξονα επιτυγχάνεται η διαφοροποίηση των οδεύσεων φυσικού αερίου, όχι μόνο για τη Βουλγαρία, αλλά και για την Κεντρική Ευρώπη, η οποία δεν θα έχει πλέον μία και μόνη πηγή ενέργειας. Από την άλλη πλευρά, η χωροθέτηση του νέου σταθμού στην Αλεξανδρούπολη θα ενισχύσει τον γεωπολιτικό της χαρακτήρα ως ενεργειακό κόμβο της ευρύτερης περιοχής και προφανώς θα πολλαπλασιάσει και την προσέλευση οντοπόρων πλοίων στο λιμάνι της.